Βατικανό, Οκτώβριο του 2015 και είμαι στην είσοδο των μουσείων του Βατικανού. Βέβαια αυτή τη στιγμή αυτή η ωραία είσοδος είναι μόνο έξοδος και αμέσως είναι η στρογγυλή σκάλα, η οποία έγινε από τον Τζουζέπε Μόμο το 1932. Είναι πολύ φωτογραφημένη και πολύ διαφημισμένη αυτή η στρογγυλή σκάλα, η οποία οδηγεί στα μουσεία του Βατικανού. Και αμέσως βλέπουμε στην αίθουσα του Κωνσταντίνου, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, ο οποίος εκδιώκει τον Μαξέντιο και τον έχει παρασύρει μέσα στον Τίβερη, και από Βατικανό, πρώτη αίθουσα του μεγάλου Κωνσταντίνου, ζωγραφίστηκε το 1525 από τους Ζιλ Ρωμέν και Ραφαέλο, και στην οροφή εικονίζεται ο θρίαμβος του χριστιανισμού, ο εσταυρωμένος Χριστός επάνω στο βάθρο και κάτω ριγμένο το άγαλμα του Ερμή, και αμέσως μεγάλος πίνακας του μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος συντρίβει το Μαξέντιο, ο οποίος Μαξέντιος παρασύρεται από τα νερά του Τίβερη, ο θρίαμβος του μεγάλου Κωνσταντίνου. Όλη η αίθουσα είναι αφιερωμένη στον αυτοκράτορο που έγινε μόνο κράτορας και θριάμβευσε ο χριστιανισμός, τα σφαιρικά τρίγωνα με αλληγορικές μορφές, και πάλι στο κεντρικό τμήμα του θόλου ο θρίαμβος του χριστιανισμού, ο εσταυρωμένος επάνω στο βάφρο, και κάτω έχει συντριφτεί το άγαλμα του Ερμή, και όπως φαίνεται ολόκληρη η αίθουσα που είναι αφιερωμένη στον μεγάλο. Αίθουσα του Ηλιόδωρου, ζωγραφίστηκε από τον Ραφαήλ το 1512 έως 14. Κατάγραφη η αίθουσα από το φρέσκο και τις νοπογραφίες του Ραφαήλ, και τον πρώτο πίνακα που βλέπουμε είναι η λειτουργία στην Μπολτζένα, έτσι λέγεται, για κάποιο θαύμα που έγινε, θαυμάσιος έργος, και φαίνονται πάρα πολύ εδώ πέρα ωραία και οι ελβετοί φρουροί με τις ωραίες στολές που φορούν, και είναι αυτός ο πίνακας του Ραφαήλ, και αμέσως αριστερά είναι το θαύμα του Ηλιόδωρου, εξού προέρχεται και η ονομασία της αίθουσας, και εδώ πέρα είναι η απελευθέρωση του Αγίου Πέτρου, και εδώ πάλι είναι ο Πάπας στον πίνακα αυτόν, είναι το φρέσκο, είναι ο Πάπας ο Λέων ο Τέταρτος, η οροφή επάνω με το φρέσκο. Και εδώ στον πίνακα αυτό φαίνεται ο Λέων ο Πρώτος, ο οποίος το 452 απέκρουσε με τον τρόπο του τον Ατίλα. Εδώ πάλι φαίνεται η απελευθέρωση του Αγίου Πέτρου στον πίνακα αυτό. Εδώ είναι το θαύμα του Ηλιόδωρου, ο οποίος κατ' εντολή των Σελευκηδών πήγαν να λελατήσουν τον ναό, είναι ένα ιστορικό της Παλιάς Διαθήκης. Πάλι φαίνεται η οροφή επάνω, είναι άλλου ζωγράφου, δεν είναι του Ραφαήλ η οροφή, και πάλι ξαναβλέπουμε εδώ τη λειτουργία της Μπολζένας που έγινε, και αυτός ο πίνακας εδώ πάλι είναι ο Λέων ο Πρώτος, αποκρούει τον Ατίλα. Το γεγονός συνέβη το 452 μετά Χριστό. Αίθουσα δεύτερη του Ραφαήλ, και εδώ πάλι φαίνεται ο ωραίος πίνακας, η απελευθέρωση του Αγίου Πέτρου του Ραφαήλ, ολόκληρο το έργο αυτό. Πάλι την αίθουσα του Ραφαήλ με τις ζωγραφιές του Ραφαήλ, και αμέσως η τρίτη αίθουσα της υπογραφής, όπου εδώ δεσπόζει το μεγάλο έργο, ο μεγάλος πίνακας, η σχολή των Αθηνών. Το έργο είναι πάρα πολύ μελετημένο και καλό, και στο κέντρο της τοιχογραφίας είναι ο Πλάτωνας με τον Αριστοτέλη. Τον Πλάτωνα τον έχει φτιάξει ως Λεωνάρντο Νταβίντσι, και στο κέντρο με τον μπλε χιτώνα στα σκαλιά είναι ο Ηράκλητος, και άλλοι λένε ότι είναι ο Διογένης, ή ο Ηράκλητος τον έχει φτιάξει με τη μορφή του Μιχαήλ Αγγέλου, έτρεφε σε σεβασμό ο Ραφαήλ προς τον Μιχαήλ Άγγελο. Εδώ αριστερά όπως κοιτάμε είναι ο Πυθαγόρας, και δεξιά είναι ο Ευκλήδης με το Διαβίτη στο χέρι ως πραμάντε. Ταύτιζε την εποχή του ο Ραφαήλ όταν έφτιαξε με τους μεγάλους άντρες της αρχαίας Ελλάδος του 5ου και του 4ου αιώνα. Το έργο είναι πάρα πολύ μελετημένο και καλό, και εδώ είναι ο Ευκλήδης με το Διαβίτη ως πραμάντε. Ο πραμάντε ήταν αρχιτέκτονας ο οποίος σχεδίαζε τότε και την εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ωραιότατο φρέσκο,
και στο κέντρο στα σκαλιά είναι ο Επίκουρος ως Μιχαηλάγγελος, εδώ είναι ο Πυθαγόρας ο οποίος γράφει και πάλι άλλοι φιλόσοφοι της εποχής και έχουν διακρίνει και τον Αβερόη με το τουρμπάνι στο κεφάλι και εδώ ξαναφαίνεται άλλη μορφή της αναγέννησης και εδώ είναι η μεγάλη λειτουργία, μεγάλο έργο πίνακας, θεωρεί, λέγεται η Αίρης της Θείας Ευχαριστίας, στον άλλο τοίχο είναι ο Απόλλωνας στον Παρνασσό, 1508 είναι ο Απόλλωνας με τις μουσες, ο θρίαμβος του Απόλλωνος με τις 9 μουσες και το δάπεδο της ίδιας αίθουσας της υπογραφής είναι ψηφιδωτό και πάλι ξαναβλέπουμε την ωραία σύνθεση η σχολή των Αθηνών. Σε πρώτο πλάνο αριστερά είναι ο Πυθαγόρας, στο κέντρο είναι ο Λεωνάρντο Νταβίτσι ως Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και στο κέντρο είναι ο Επίκουρος ως Μιχαηλάγγελος και πάνω στην οροφή είναι προσωποποιημένες η δικαιοσύνη, η ποιήση, η φιλοσοφία και η θεολογία, άλλοι πίνακες στην ίδια αίθουσα και εδώ είναι πάλι ο μεγάλος πίνακας, το μεγάλο φρέσκο και το έργο η Αίρης της Θείας Ευχαριστίας και έχει συνενώσει σε αυτό το έργο ο Ραφαήλ την στρατευωμένη εκκλησία με τη θριαμβεύουσα εκκλησία που είναι στον ουρανό και πάλι βλέπουμε τον Παρνασσό και στην αίθουσα της πυρκαγιάς του Μπόργκο αναφέρεται σε ένα γεγονός που έγινε το 845 γύρω από τον Άγιο Πέτρο η πυρκαγιά του Μπόργκο και εικονίζεται το αλαφιασμένο πλήθος εδώ ένας νέος μεταφέρει τον πατέρα του αριστερά και μοιάζει σαν τον Ενία με τον Ανχίση και στο βάθος είναι ο Πάπας ο Λέων ο οποίος βγαίνει έξω από τον εξώστη και φαίνεται οι γυναίκες σαν αρχαίες Ελληνίδες Ρωμαίες μεταφέρουν το νερό για να σβήσουν τη φωτιά και αμέσως στην άλλη πλευρά της αίθουσας είναι η μάχη της Ωστίας 846 η νίκη του Λέοντα του Τετάρτου κατά των Σαρακινών. Ο Πάπας έχει τα χαρακτηριστικά του Λέοντα του Δεκάτου που εκήρυξε τη σταυροφορία κατά των Τούρκων το 1517. Οι καρδινάλοι και αμέσως πάλι στην αίθουσα της πυρκαγιάς του Μπόργκο και στον επόμενο τοίχο είναι η στέψη του Καρλομάγνου από τον Λέοντα τον Τρίτο το 800 μετά Χριστό, η ομοιότητα του Πάπα με τον Λέοντα τον Δέκατο και του Αυτοκράτορα με τον Φραγκίσκο τον Πρώτο. Είναι υπαινιγμός για τη συνάντηση αυτών των δύο μοναρχών στην Πολώνια το 1515 καθώς βλέπουμε την στέψη του Καρλομάγνου το 800 μετά Χριστό. Και πάλι η ίδια η αίθουσα με την μάχη της Ωστίας. Μερικές τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγέλου από την Καπέλα Σιστίνα δεν αφήνανε να πάρουμε φωτογραφίες ούτε και βίντεο και το έχω πάρει από μακριά. Είναι 16ος αιώνας, 1500 και Μιχαηλάγγελος έχει φτιάξει την οροφή και τη Δευτέρα Παρουσία. Οι άλλες τοιχογραφίες είναι άλλων ζωγράφων της Αναγέννησης. Και εδώ φαίνεται η Δευτέρα Παρουσία από αυτό το καφασωτό και πηγαίνοντας προς τους διαδρόμους του Βατικανού βλέπουμε τοιχογραφίες διαφόρων αιώνων, είναι εποχής νεότερες αυτές, 1600 είναι κάποιες συναθρήσεις στον Άγιο Άνη τον Λατερανό ή λιτανίες, είναι άλλες τοιχογραφίες πάλι στους ίδιους διαδρόμους και δεξιά και αριστερά των διαδρόμων υπάρχουν κοιμήλια και άλλα αντικείμενα, οροφές, γυψοτεχνίες με επιχρυσώσεις στους διαδρόμους του Βατικανού, μία ωραία αποκαθήλωση και αυτή η οροφή είναι από ξύλο, επιχρυσωμένο ξύλο στους μακρύς διαδρόμους του Βατικανού όπως φαίνονται σε αυτό το σημείο και άλλοι πίνακες και εδώ υπάρχει μία σειρά
με νεότερα έργα, άλλη μία οροφή με επιχρυσωμένο ξύλινη, με επιχρυσωμένο το ξύλο, και υπάρχουν αρκετές αίθουσες με μοντέρνα έργα, δηλαδή του 20ου αιώνα, του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν δωρήσει έργα τους στο Βατικανό, πάλι τοιχογραφίες στις αίθουσες του Βατικανού, 17ος και 18ος αιώνας, αυτά είναι το 1700, έχει ωραία μενταγιόν, μετάλλια και πολλές σκηνές, είναι ωραία φωτισμένα, πάρα πολύ ωραία τα χρώματα και πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά για να γίνουν αυτά τα έργα. Πολύ πυκνά, πολύ πυκνή η ζωγραφική, και κάτω είναι διάφοροι και πάπες, και είναι όλοι αυτοί οι διάδρομοι στο Βατικανό που οδηγούμεθα προς την έξοδο από τα μουσεία του Βατικανού, καθώς όλα είναι ζωγραφισμένα με πάρα πολύ μαϊστρία και τέχνη, διάφορα δώρα του Βατικανού, αλάβαστρο, είναι δύο κύκνοι. Αυτά είναι νεότερα οπωσδήποτε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία μέσα σε γυάλα. Αυτά είναι δεξιά και αριστερά στους διαδρόμους, όπως περνάς στο Βατικανό για να πας στις διάφορες αίθουσες με τα μουσεία. Ωραία και αυτή η αίθουσα έχει διάφορα έργα, μοντέρνα έργα, πάνω σε παλές αίθουσες βέβαια, μοντέρνα τέχνη φαίνεται, και έχει και βιτρό, αυτά τα βιτρό το οποίο είδαμε προηγουμένως, ένα μοντέρνο άγαλμα στις ίδιες αίθουσες, και εδώ είναι μοντέρνα έργα του 1800, τον Κανσίνσκι και των άλλων ζωγράφων, καθώς υπάρχουν και τρεις πίνακες του Σαλβαδόρ Νταλί, μεγάλη υπόθεση, αυτή είναι του Κανσίνσκι, μεγάλη πίνακες του 19ου αιώνος, ο Άγιος Χριστόφορος με τον Ιησού Χριστό πίνακας, η γέννηση του Χριστού, πολύ μεγάλων ζωγράφων, και αυτός είναι ο Σαλβαδόρ Νταλί, όπως φαίνεται εδώ. Δεν είναι μεγάλο το έργο, και μία σταύρωση πάλι του Σαλβαδόρ Νταλί, του Ισπανού μεγάλου ζωγράφου. Είναι τρεις οι πίνακες του Σαλβαδόρ Νταλί, και αυτός εδώ πάλι είναι πιθανόν η πειρασμή του Αγίου Αντωνίου με το Σταυρό και την Παναγία δίπλα είναι. Κάποια άλλη έννοια έχει το έργο, και πάλι άλλοι πίνακες οι οποίοι κοσμούν το Βατικανό, τις αίθουσες του Βατικανού, στις αίθουσες αυτές που έχουν πάρα πολύ ωραία μοντέρνα έργα, καινούργια έργα μεγάλων ζωγράφων, ένας πάπ. Όλες οι αίθουσες έχουν έργα, μοντέρνα έργα, αυτές οι τελευταίες αίθουσες του Βατικανού έχει από όλα τα είδη, σαν μια οικογένεια είναι αυτός ο πίνακας, μια ωραιότατη αποκαθήλωση, και αυτά τα ωραιότατα περίτεχνα ταβάνια, αυτός είναι 17ος αιώνας, και ο σκεπτόμενος αυτό το υπέροχο άγαλμα που υπάρχει στην αίθουσα, τα ταβάνια, τα περίτεχνα ταβάνια που υπάρχουν στο Βατικανό, και αίθουσες, και οδηγούμεθα προς την έξοδο. Εδώ είναι η κήπη του Βατικανού, όπως φαίνονται, και πάλι βλέπουμε αυτά τα δώρα που έχουν κάνει στο Βατικανό, είναι ένας θρόνος με μια θεοτόκος επάνω στο κέντρο, και αυτό το ωραίο βιτρό με την Παναγία που υπάρχει και αυτό στους διαδρόμους του Βατικανού.